Μια υπόθεση βγαλμένη από ταινία θρίλερ έφερε στο φως η Αγγελική Νικολούλη το βράδυ της Παρασκευής. Μια ομάδα γεωλόγων ανακάλυψε εκεί στα μεταλλεία του Λαβρίου, σε μια στοά βάθους 100 μέτρων, έναν ανθρώπινο σκελετό και είναι σαν να άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Όπως όλα δείχνουν, αυτό το πηγάδι ήταν ο τάφος ενός 32χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε από μια σκληρή σπήρα αρχαιοκάπηλων, με εγκέφαλο τον γερμανό αρχαιολόγο Στέφαν Γκέρικε. Έχουμε βρει ανθρώπινο σκελετό στα 53 μέτρα από το ύψος της θάλασσας. Τα οστά που εντόπισαν φαίνεται να ανήκουν στον λιθογράφο Βασίλη Ψαραδέλη, που δολοφονήθηκε τον Μάρτιο του 1978. Είχαν κλέψει διάφορα καταστήματα, χρήματα αποστολές, μέχρι και προποτζίδικα. Και μάλιστα σε μια τέτοια ιστορία εμπλέκεται και ο νεκρός. Προσπάθησε να εξαργυρώσει ένα από τα λαχεία που βρήκαν μέσα σε αυτό το προποτζίδικο, το οποίο ήταν και νικηφόρο, και εκεί κάπου τα χαλάσανε και γι' αυτό η σπήρα τον δολοφόνησε και τον έριξε στο φρέαρ. Ισχυρίστηκαν αυτοί ότι τα είχαν αγοράσει, αλλά μετά βγήκε ότι ήταν από τα κλεμμένα λαχεία. Αυτοί τα πήραν τα χρήματα, βέβαια. Τα εισπράξανε και μάλιστα είχαμε βγάλει και φωτογραφίες τότε. Η εκπομπή έφερε στο φως μια φωτογραφία ντοκουμέντο που άγνωστοι τράβηξαν πριν από 20 χρόνια στο ίδιο ακριβώς σημείο του φρέατος Λούτσα 1. Ένας άνδρας κρατά ως μακάβριο τρόπαιο στα χέρια του τα ανθρώπινα οστά και χωρίς να ενημερώσει τις αρχές, τα άφησε εκεί στον πάτο του πηγαδιού. Το τούνελ μέσα στη νύχτα βρήκε τη φωτογραφία του δολοφονημένου άνδρα και αναζήτησε την οικογένειά του. Η σύζυγός του πέθανε λίγα χρόνια μετά από τη δολοφονία του και ο γιος του κατέληξε άστεγος. Το DNA που αναμένεται να δώσει θα επιβεβαιώσει την ταυτότητα του άνδρα και θα κλείσει ένα κύκλο αίματος.